Όχι. Ίσχυε στο παρελθόν. Σήμερα δεν ισχύει το 2017, γιατί υπάρχει απόβαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΠ και απόβαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ενέκρινε την τιμολογιακή πολιτική, που μειώθηκε αυτό το ποσό κατά 50%. Το ακριβότερο νερό σε όλη τη χώρα πληρώνει το ΠΕΑΚ για τις πισίνες του κλειστού κολυμβητηρίου του Πεπανού στην Πάτρα. Έτσι ισχυρίστηκε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναντινός χθες σε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών. Τα άλλα εθνικά στάδια, όπως είπε, χρεώνουν για το νερό στις πισίνες στα Ιωάννινα 0,89 ευρώ ανά κυβικό, στη Λάρισα 1,5 ευρώ ανά κυβικό, στα Χανιά 1,57 το κυβικό και στο Ηράκλειο 0,74 ευρώ ανά κυβικό. Και ταυτόχρονα μιλάει για το Δήμο, αλλά δεν μιλάει καθαρά. Μιλάμε για το νερό, το διαχειρίζεται η ΔΕΙΑΠ, η οποία είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα εταιρεία, έτσι όπως οι προηγούμενοι με νόμο την είχαν φτιάξει και τις είχαμε ιδρύσει, και έτσι που όπως τη συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση που δεν αλλάζει τον νόμο, πρέπει να έχει κέρδη. Και ή θα έχει κέρδη από την αύξηση του νερού στους άνεργους και τους φτωχούς, που εμείς τους απαλλάσσουμε, ή από τους μεγάλους καταναλωτές. Πάγια πρακτική της δικής μας δημοτικής αρχής είναι η αύξηση του νερού στους μεγάλους καταναλωτές. Και το ΠΕΑΚ ήταν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές μαζί με τον ΟΛΠΑ και ορισμένα άλλα στάδια. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο αθλητισμός εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε ως κέρδος και στις δικές μας αθλητικές εγκαταστάσεις, τις δημοτικές, είναι δωρεάν η χρήση τους. Στην Πάτρα το κάθε κυβικό κοστίζει 3,08 ευρώ και είναι η ακριβότερη χρέωση της χώρας. Από την πλευρά του ο Δήμος υποστηρίζει ότι το κόστος αυτό έχει αλλάξει και έχει μειωθεί κατά 50% και θα ισχύει από φέτος, από το 2017. Όχι. Ίσχυε στο παρελθόν. Σήμερα δεν ισχύει το 2017. Γιατί υπάρχει απόβαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΠ και απόβαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ενέκρινε την τιμολογιακή πολιτική, που μειώθηκε αυτό το ποσό κατά 50%, πάει 1,54. Άρα αυτό το 2017. Άρα αυτό δεν ισχύει. Τι ισχύει? Το χρέος της Γενικής Γραμματείας και του συγκεκριμένης εγκατάστασης προς το ΔΕΙΑΠ, που περιμένουμε να αποπληρωθεί. Τι επίσης ισχύει, ότι αυτή η τιμή της κατανάλωσης είναι πολύ λιγότερη από την τιμή που είχε η προηγούμενη δημοτική αρχή, που ήταν στη δημοτική αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με τον κύριο Δημαρά. Σκέφτεσαι ακόμα πώς θα παρκάρεις στο κέντρο της Πάτρας? Τώρα είναι απλό και εύκολο. Κάρτα στο Parbreez και άραξες. Αγοράζουμε μία κάρτα με 30 λεπτά και παρκάρουμε για μία ή δύο ώρες ανάλογα το δρόμο που βρισκόμαστε. Ενημερώσου για το νέο σύστημα στάθμευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου ή pavlapatras.gr. Σε αφορά. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.